Στο άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο θα ξεκινήσει σε λίγο, θα κάνουμε την πρώτη και ελπίζω και την τελευταία συζήτηση για την κατανομή των σημαντικών θέσεων ευθύνης για τον επόμενο ευρωπαϊκό κύκλο. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα προσέρχεται σε αυτήν την διαπραγμάτευση ως ο νικητής των ευρωεκλογών που έλαβαν χώρα μεταξύ 6 και 9 Ιουνίου στις ευρωπαϊκές χώρες και δικαιωματικά διεκδικεί την συνέχιση της προεδρίας της Ursula von der Leyen στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Από εκεί και πέρα, βέβαια, τα ζητήματα τα οποία θα συζητήσουμε δεν αφορούν μόνο τις κατανομές των θέσεων, αλλά και τις ουσιαστικές πολιτικές που η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εφαρμόσει την επόμενη πενταετία. Και θεωρώ εξαιρετικά ενθαρρυντικό ότι η κεντρική ατζέντα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, όπως θα εκφραστεί, ελπίζουμε, δια της νέας Προέδρου της Επιτροπής, της κυρίας von der Leyen, δίνει πολύ μεγάλη έμφαση σε ζητήματα ανταγωνιστικότητας ευρωπαϊκής οικονομίας, στα ζητήματα της μετανάστευσης, στα ζητήματα της κοινής αμερικής πολιτικής, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο η πράσινη μετάβαση δεν θα ζημιώσει τελικά τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους και τους αλλοίς μας. Η συζήτηση που θα γίνει, όπως είπα, δεν αφορά μόνο τα πρόσωπα, αλλά αφορά πρωτίστως τις πολιτικές. Οπότε είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος ότι θα μπορέσουμε σήμερα να ολοκληρώσουμε αυτή τη συζήτηση και να έχουμε θετικά νέα μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου. Because she was our Spitzenkandidat and because the EPP won the European elections and because she is a very good president of the Commission.